Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Καλά, γιατί να πάρεις κατοικίδιο φίλη. Η μάνα μου θα κάνει τραπέζι τα Χριστούγεννα. Μήπως να κλείσω ραντεβού με τον παθολόγο. Τι σειρά να δώσω είναι. Ρε, τι να κάνει ο Μάκης. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τη φιλία. Είδες τι έκανα εκεί, Φίλες, φίλοι, φιλία. Δεν έχω φίλους. Η φιλία είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάσταση και σε κάθε φιλία υπάρχουν κάποια στάνταρ πράγματα που συμβαίνουν. Μόνιμο, κράξιμο. Στην πραγματική φιλία, ο άλλος σε κράζει για τα πάντα. Αν πας στο φίλο σου και του πεις πήρα πτυχίο και σου πει μπράβο, δεν είστε φίλοι, είστε γνωστοί. Γνωστοί, συνάδελφοι, συμπολίτες μου, συνοδοιπόροι. Η σωστή αντίδραση είναι πήρα πτυχίο. Άντε ρε βλάκα που πήρες πτυχίο, στούρνε, το πλαστογράφησες μάλλον. Αλλά ακόμα και να το πήρες, δεν το κάνεις, αφού σε πετόχαζος. Επίσης, να ξέρεις, οι γονείς σου δεν σε αγαπάνε. Αν εσύ τώρα στεναχωρηθείς με αυτό, μάλλον δεν είσαι έτοιμος για την πραγματική φιλία. Γιατί η δική σου αντίδραση θα έπρεπε να ήταν άντε ρε βλάκα, εγώ τουλάχιστον πήρα πτυχίο, μπαγλαμά, λαού το IQ πλην 6. Νομίζω βασικά, αν η συζήτηση δεν ξεκινάει με το άντε ρε βλάκα, δεν είστε πραγματικοί φίλοι. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ο τρόπος που αποκαλείς τον φίλο σου. Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη το ότι είμαστε η χώρα του Μαλάκα, Μουζάκα, Where is Acropolis, δεν επιτρέπεται να αποκαλείς τον φίλο σου με το όνομά του. Τα μόνα που επιτρέπονται είναι επίθετο, παρατσούκλι, το όνομά του με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή Δημήτρης, Μίτσος, Μιτσάρας, Μίμης, Τσόσμη. Φώτης, Φωτάρας, Φωτάκος. Φωτ! Φωτή! Πιάσε μια μπύρα. Παναγιώτης, Παναώτης. Παύλος, Παυλάρας, Παύλοβα, Βλόσπα. Ακόμα κάτι που συμβαίνει στις φιλίες είναι οι ατελείωτες κουβέντες που δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι οι συζητήσεις που ξεκινάνε. Πιστεύεις πρέπει να ζητήσω αύξηση. Και καταλήγουν το κοινωνικοπολιτικό προσκήνιο της Τανζανίας. Και σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να αποδεχτούμε όλοι ότι θα υπάρξουν κάποια ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν ποτέ. Και είναι τα. Πού θα πάμε καλοκαίρι, ρε. Ρε μάγκες, θα βγούμε. Και αν είσαι αγοράκι, τίνεται κανείς για 5x5. Κανένας ποτέ στην παρέα μου, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα πάρεις απάντηση ούτε στη δευτέρα παρουσία. Συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε αυτές τις ομαδικές. Ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω. Είναι αυτές οι στο Facebook που είναι δικογραφίες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά μια τέτοια Ελένη ανοίχθηκε στην Αμερική και οι περισσότεροι από αυτούς αυτή τη στιγμή έχουν δικαστήρια για ρατσισμό, σεξισμό και τρομοκρατικές οργανώσεις. What? Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο με τη θεματολογία φιλία. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Κάντε με ένα follow στο Instagram γιατί έρχονται κι άλλα, οπότε πρέπει να τα βλέπετε. Και μην ξεχνάτε, έχω την παράστασή μου Cream Stand-up Comedy στο θέατρο Eli Art. Κλείστε εισιτήριο, θα τα πούμε εκεί πέρα και θα τα λέμε και στο επόμενο επεισόδιο. Δεν υπάρχει επόμενο επεισόδιο, αλλά δεν πειράζει. Τα λέμε κάπου. Θα τα πούμε, εντάξει, μην δεν χανόμαστε. What?